Τρίτη σήμερα φυσικά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε στον παλμό της επικαιρότητας, στον παλμό των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεύτερο μέρος της εκπομπής και έλα να μεταπηδήσουμε σε βαθμό αυτοδιοίκησης, να πάμε στην περιφέρεια Κρήτης, εκεί που φυσικά η μάχη της κάλπης είναι το ίδιο σημαντική όπως με τους Δήμους, με διαφορετικές προκλήσεις αλλά εξίσου μεγάλες. 8 Οκτωβρίου οι Κρητικοί ψηφίζουν για τον Περιφερειάρχη τους και για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι ακριβώς. Μια μάχη που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Θανάση Περισσινάκη, υποψήφιος Περιφερειακού Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Περισσινάκη, μια τετραετία μπροστά, και μου αρέσει να το λέω αυτό στους καλεσμένους μας υποψήφιους αυτοδιοικητικούς, μια τετραετία που έχει να μας δώσει πολλά, αλλά και που κινδυνεύουμε να χάσουμε πολλά αν δεν κινηθούμε γρήγορα. Και το λέω αυτό με όλες τις προκλήσεις που έχει μπροστά το νησί μας, για μεγάλα έργα, για πράγματα τα οποία πρέπει να τρέξουν και με τους κριτικούς να λένε «Οπα, πρέπει να δούμε έργα». Κι αν κάποιος ξέρει για τα έργα πώς πρέπει να τα κυνηγάμε, να εξασφαλίζουμε χρηματοδοτήσεις για να τα δρομολογούμε, είναι ο κύριος Περισσινάκης. Σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι η επόμενη πενταετία προβλέπεται ένας εργολαβικός οργασμός, ας το επιτραπεί η έννοια, από ποια άποψη, ότι εκτελούνται τρία πολύ μεγάλα έργα. Εκτελείται ένας ΒΟΑΚ κοντά στα 2 δις, το οποίο ευελπιστούμε στην επόμενη πενταετία να ολοκληρωθεί. Εκτελείται ένα έργο περίπου 1 δις, η οποία είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, το οποίο προβλέπεται να εξοικονομήσει για τους κριτικούς περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ λόγω της μείωσης των χρεώσεων από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Και προφανώς είναι και το έργο του, το περιβόητο έργο του αεροδρομίου του Καστελίου, ναι, το οποίο αναμένεται προφανώς να τελειώσει μέσα στην πενταετία αυτή, το οποίο θα δώσει ένα άλλο αέρα, ένα άλλο και επενδυτικό αέρα, αλλά και τουριστικό αέρα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, όχι μόνο του νομού Ηρακλείου ή Βασιλείου. Κύριε Περισσινάκη, για το ΒΟΑΚ αισθανόμαστε μια απόλυτη ασφάλεια από πλευράς χρημάτων, γιατί έχουμε ακούσει και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, να εκφράζει έτσι μια ανησυχία για το αν επαρκούν έτσι χρηματοδοτήσεις που είναι κλειδωμένες. Αισθανόμαστε απόλυτα ασφαλείς? Εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά, γι' αυτό θέτω το ερώτημα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει θεωρητικά μια τριπλή χρηματοδότηση. Κάπου 600 εκατομμύρια είναι από το ΕΣΠΑ, νομίζω σχεδόν 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα θα είναι των ιδιωτών. Είναι ένα έργο για την ακρίβεια 1,75 δις ευρώ για την παραχώρηση. Ευελπιστώ και εφόσον υπάρχει σύμβαση, το έχει κόψει την κορδέλα και ο Πρωθυπουργός. Θεωρητικά το έργο... Καλά, κορδέλες είδαμε να κόβονται, τις μπουλντόζες δεν είδαμε να δουλεύουν. Μπουλντόζες δουλεύει αυτή τη στιγμή το κομμάτι Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Θα μπορούσε αυτό το έργο, κύριε Περισσινάκη, να έχει προχωρήσει νωρίτερα? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί στις εθνικές εκλογές το θέτουμε επιτακτικά στους υποψήφιους βουλευτές ή πολλές φορές και όταν αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονται εδώ. Και το μόνιμο παράπονο των κριτικών είναι ότι μιλάμε για μια χρόνια καθυστέρηση. Είναι ένας ΒΟΑΚ που τον περιμένουμε χρόνια, ένα πάγιο αίτημα των κριτικών, αλλά πολλών ετών πίσω. Και λένε οι κριτικοί, δεν θα έπρεπε και η περιφέρεια να έχει πει πιο δυναμικά μπροστά και να διεκδικήσει ακόμη πιο δυναμικά, ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια, χρηματοδοτήσεις? Απόλυτα αληθές και εύλογη ερώτηση και δική σας των κριτικών. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ο κύριος Αρναουτάκης, προσωπικά λέει, το γνωρίζω, ότι είχε εναλλακτική λύση στο τραπέζι. Μηδέν διόδια με ρήτρα διαθεσιμότητας, περιβόητες ρήτρες διαθεσιμότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά το κυριότερο είναι και πρέπει να διευκρινιστεί και να τονιστεί και να επισημανθεί και με κεφαλαία γράμματα ότι δεν ήταν αρμοδιότητα της περιφέρειας Κρήτης. Η περιφέρεια Κρήτης έχει αρμοδιότητα μόνο για τη συντήρησή του. Δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα. Και μην ξεχνάμε το γεγονός ότι οι μελέτες είναι προ 50 ετών και πίσω. Πάντως, εντάξει, όλοι επικεντρωνόμαστε λίγο σε αυτά τα πιο μεγάλα, πιο γκλαμουράτα έργα, ΒΟΑΚ. Σωστό. Αλλά υπάρχουν μια σειρά πολλών έργων που είναι και μικρότερα, αλλά έχουν τη σημασία τους και για τις περιοχές, για τις τοπικές κοινότητες εδώ στην Κρήτη. Με το νέο ΕΣΠΑ, τι γίνεται και την περιφέρεια Κρήτης, πού βρισκόμαστε? Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Κατά γενική ομολογία, η περιφέρεια Κρήτης είναι από τις πρώτες επίπεδο σχεδιασμού. Ήταν η πρώτη που εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 21-27. Ένας προϋπολογισμός 565 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτό που θα τρέξει και στην ουσία θα τρέχει από φέτος, αλλά ουσιαστικά από πρώτου για την επόμενη πενταετία. Να τονιστεί ότι δεν είναι τα χρήματα
των Υπουργείων από τις προσκλήσεις που θα βγαίνουν είναι μόνο τα χρήματα που θα διαχειριστεί η περιφέρεια. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι αυτό το ποσό στην επόμενη πενταετία θα αυξηθεί. Ναι, είναι μια αφετηρία. Ακριβώς. Περιλαμβάνει 6 προτεραιότητες. Πρώτη και κύρια επιχειρηματικότητα και καινοτομία για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει τη στήριξη και στην ουσία την πράσινη ανάπτυξη του νησιού. Την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας, το οποίο είναι, κατ' εμέ προσωπικά, είναι το πιο δυνατό χαρτί της περιφέρειας αυτή τη στιγμή για την αγροτική οδοποιία του νησιού. Δεν γίνεται το 2023 να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, αγρότες και μη στην εργασία τους με ασφάλεια. Και το κυριότερο είναι σε δρόμο, όχι τσιμεντένιο, όχι χωματόδρομο, όχι πετρόδρομο. Με φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή. Ακριβώς. Μετά είναι η κοινωνική δυναμική, έχει ένα μεγάλο προϋπολογισμό, 80 εκατομμύρια. Η κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας, το οποίο επίσης έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της περιφέρειας, περίπου 140 εκατομμύρια και πλέον. Και το μικρό κομμάτι είναι 90 εκατομμύρια που είναι για τα 4 μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις που θα εστιάσουν στην ανάπτυξη των αστικών κέντρων μόνο. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτά τα 565 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει και οι Δήμοι από τη σειρά τους, με τη σειρά τους, να προετοιμαστούν, να μελετήσουν και να φέρουν προτάσεις προς την περιφέρεια για αξιοποίηση. Να προτεραιοποιήσουν τις ανάγκες τους σύμφωνα με την ανθρωπογεωγραφία και τη μορφολογία του εκάστοτε Δήμου και να φέρουν προτάσεις με σκοπό να εκτεμιεύσουν τα χρήματα. Νιώθετε πολλές φορές ότι η περιφέρεια κυνηγάει τους Δήμους για να τρέξουν. Είναι ναι, γιατί προφανώς ο εκάστοτε περιφερειάρχης θέλει να έχει υψηλή απορρόφηση. Ο δικός μας την έχει λόγω της διαπροσωπικής σχέσης που έχει κυρίως με τους ίδιους τους δημάρχους και με τα ίδια τα στελέχη. Mm. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε θέλει να έχει απορροφητικότητα. Τι εννοούμε, δεν έχει νόημα να βγάλει μια πρόσκληση η ΧΗ περιφέρεια 10 εκατομμυρίων και να μην απορροφηθούν τα χρήματα. Από την εμπειρία σας, έχουμε βελτιωθεί εδώ στην Κρήτη κάπως αυτό, γιατί θυμάμαι παλιότερα ότι υπήρχε και ένα κυνήγι και για την έλλειψη μελετών. Δηλαδή και ιδίως οι μικρότεροι δήμοι της ενδοχώρας, που βέβαια κακά τα ψώματα δεν έχουν και το απαραίτητο στελεχειακό δυναμικό, υπήρχε ένα κυνήγι, έπρεπε να τους έχει την πίεση στην περιφέρεια. Έχουμε βελτιωθεί κάπως σε αυτό? Δυστυχώς όχι. Όχι. Από ποια άποψη? Ότι οι δήμοι, και πρέπει να τους δώσουμε και τα εύσημα γι' αυτό, ότι είναι υποστελεχωμένοι. Αφενός το πρόγραμμα με την κινητικότητα, το οποίο μεταφεύγουν οι δήμοι, από τους δήμους άξια στελέχη και πάνε στα πανεπιστήμια, πάνε σε άλλους δήμους κ.ο.κ. Και τα στελέχη που μένουν πίσω πρέπει να καλύψουν και των υπολείπων στελεχών που δεν έχουν. Άρα λοιπόν με αποτέλεσμα ότι προφανώς προτεραιοποίηση είναι τα έργα καθημερινότητας, τα άμεσα και όχι τα μελλοντικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το μεγάλο αγκάθι για την απορρόφηση είναι η υποστελέχωση των δήμων. Εγώ μια πορεία την έχω πάντως, γιατί έρχονται και οι αυτοδιοικητικές εκλογές και συχνά ακούμε και τους αιρετούς να λένε «Μα δεν μπορώ να βρω χρήματα για το ένα, για το άλλο». Εσείς, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία σε αυτό, τελικά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους δήμους ή για τις περιφέρειες? Εκτιμώ ότι το πρώτο πράγμα ότι πρέπει να κάνει ο εκάστοτε δήμος είναι η προτεραιοποίηση των αγκών, να ξέρει τι θέλει. Θέλω το Α, το Β, το Γ. Να σχεδιαστεί, να βρει τον εκάστοτε συνεργάτη, ούτως ώστε όταν θα βγει ή οτιδήποτε. Ούτως ή άλλως, κακά τα ψέματα. Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Υπουργείων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ξέρουμε κατά 60-70% τι προσκλήσεις θα βγουν. Άρα λοιπόν μπορούν να τα προετοιμάσουν, υπάρχουν συνεργάτες, μπορούν και οι ίδιοι σε ένα επίπεδο να συνεργαστούν. Το κυριότερο είναι ότι η ίδια η περιφέρεια δύναται να τους βοηθήσει, να τους υποστηρίξει. Άρα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση, υπάρχει το υποστηρικτικό πλαίσιο από την περιφέρεια. Στόχος τώρα είναι οι Δήμοι να τρέξουν, να τρέξει το προσωπικό των Δήμων. Ακριβώς. Κύριε Περισσυνάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πάντα είναι σημαντικές συζητήσεις μαζί σας και αυτό το λέμε αντικειμενικά, με την έννοια φυσικά και των έργων όλων αυτών που τρέχουν για το νησί, των πολύ σημαντικών, αλλά και των ακόμα μικρότερων έργων, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και οι κριτικοί περιμένουν και αυτά να τα δουν να υλοποιούνται. Γιατί θα ζητήσω και ένα τελευταίο σχόλιο από σας και να κλείσουμε αυτό. Μην μένουμε στα μεγάλα έργα, όπως είπε πριν και ο Μπάμπης.
τη βιτρίνα, να το πω έτσι, που είναι το αεροδρόμιο Καστελίου, που είναι ο ΒΟΑΚ, που είναι η ηλεκτρική διασύνδεση. Είναι τα πιο μικρά, τα οποία όμως βελτιώνουν την καθημερινότητά μου. Και για να το συμπληρώσω και για να το κλείσουμε αυτό, όχι μόνο για τους Δήμους, ακόμα και για τα επιμελητήρια. Εσείς είχατε και μια θητεία μακρά στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Νομίζω και όλοι μπορούν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι των διεκδικήσεων, των χρηματοδοτήσεων. Πάντως αυτό που λέτε πραγματικά είναι το πιο κρίσιμο και χρήσιμο. Γιατί οι άνθρωποι στην Ενδοχώρα δεν θέλουν τα μεγάλα έργα. Θέλουν τα μικρά, τα καθημερινά, το δρόμο, την ίδρυυση, την άρρευση να μπορούν να ποτίσουν. Αυτά είναι τα αντικειμενικά τους προβλήματα. Και μην ξεχάσουμε ότι η επόμενη πενταετία, βέβαια, για το νησί, προβλέπεται μόνο θετική στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Γίνονται φράγματα, θα γίνουν και μικροφράγματα σε ενίοτε. Σε και περιοχές. Με την κλιματική αλλαγή μας έχει χτυπήσει όχι πολλά καμπανάκια, να είναι εδώ. Οι επιπτώσεις της μάλλον να είναι εδώ. Και ωραίο το αεροδρόμιο στο Καστέλι και να ολοκληρωθεί και ο ΒΟΑΚ, γιατί μιλάμε για το κομμάτι της ασφάλειας. Αλλά ο κριτικός θέλει και ακόμα και στο μικρότερο δρόμο να πηγαίνει με ασφάλεια στο σπίτι του και να μπορεί να ποτίζει το χωράφι του. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Περισσυνάκη. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.